Όσο αυτοκίνητο με τέσσερα σκασμένα λάστιχα παρομοίασε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι όντως ο πιο πετυχημένος χαρακτηρισμός που έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε μάλιστα με νόημα πως αν ο Ντονάλντ Τραμπ και η Άγγελα Μέρκελ βρίσκονταν ακόμα στην εξουσία, ο πολέμος στην Ουκρανία δεν θα είχε συμβεί, επιρρύπτοντας έτσι ξεκάθαρα τις ευθύνες της πολύ κακής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Όλαφ Σόλτς στη Γερμανία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καθόμαστε σε ένα αυτοκίνητο με τέσσερα σκασμένα λάστιχα. Οι κυρώσεις δεν κλονίζουν τη Ρωσία, είπε. Ενώ στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις πέφτουν σαν ντόμινο, αναφερόμενο στην Ιταλία, τη Βρετανία, τη Βουλγαρία και την Εστονία. Ο Ορμπάν ισχυρίστηκε ότι η Δύση αγνόησε τις ανησυχίες ασφάλειας της Ρωσίας. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και τη Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ, δεν θα είχε γίνει ο πόλεμος αυτός.